με μια σεμνή αλλά ιδιαίτερα φαντασμαγωρική τελετή λήξης, όπου αναδείχτηκαν σε όλο τους το μεγαλείο όλα τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του πατρινού καναβαλιού που το έχουν καταξιώσει στην αφρόκρεμα των καναβαλιών σε διεθνή κλίμακα, γράφτηκε η τελευταία σελίδα της φετινής μεγάλης γιορτής. Το πατρινό καναβάλι έκανε πάταγο, διαλύοντας κάθε υποψία αβεβαιότητας και πέρασε στην ιστορία αποδεικνύοντας ότι ακόμα και σε καιρούς ασφικτικής οικονομικής κρίσης αποτελεί πραγματικά το πιο γνήσιο και βαθιά ριζωμένο στοιχείο των πατρινών που μεταλαμπαδεύεται σε όλους τους Έλληνες, κάνοντας ανθρώπινη, αισιόδοξη και φωτεινή την επόμενη μέρα. Η φετινή τελετή λήξης σφραγίστηκε από τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που έλαμψαν στον πατρινό ουρανό και από την καύση του καρνάβαλου που υπηρέτησε ιδανικά την αναγέννηση και τον ερχομό του νέου μέσα από τις στάχτες του παλιού. Η φετινή καύση είχε και μια καθοριστική σημειολογική αξία, αφού ο φετινός καρνάβαλος ήταν το τέρας της κρίσης και η καύση του γέμισε αισιοδοξία. Η κήρυξη της λήξης του πατρινού καρναβαλιού 2013 έγινε από το Δήμαρχο Πατρέων, Γιάννη Δημαρά. Η Πάτρα αντιστέκεται με αισιοδοξία. Το καρναβάλι μας δεν καταλαβαίνει από κρίση. Φίλες και φίλοι, το καρναβάλι του 2013 έφτασε στο τέλος του. Κηρύσω την έναρξη του πατρινού καρναβαλιού του 2014. Ο καρνάβαλος παραδόθηκε στην Πειραιά με ένα φαντασμαγορικό τρόπο στη θάλασσα και σε συνδυασμό με την καταιγιστική ρήψη των πυροτεχνημάτων, το μεγαλόπρεπο θέαμα γίνεται χαιρετισμός για τους απανταχού καρναβαλιστές και ταυτόχρονα ανανέωση του ραντεβού για του χρόνου. Η τελετή λήξης άρχισε με την προβολή βίντεο που είχαν ετοιμάσει ο Παναγιώτης Φαφούτης, ο Χρήστος Ορτέτζιο και ο Κώστας Φασουλάς. Αξίζει να υπογραμμίσουμε όμως το σημαντικό ρόλο δύο τοπικών καλλιτεχνικών σχημάτων στο τελετουργικό της λήξης. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Γιώργου Μπουρδόπουλου, με τα μέλη της Μεταμφιεσμένα, παρουσίασε ένα μέντλεϊ αποκριάτικων σκοπών και τραγουδιών, αλλά και το εμβληματικό τραγούδι της αποκριάς «Πάρε τον ντόμινο και βάλε στο χορό», το οποίο ερμήνευσε φωνητικά με γνήσιο παραδοσιακό αποκριάτικο τρόπο ο Σταμάτης Λέκας. Καρνάβαλε και αποκριά τρελαίνεις γέρους και παιδιά αποφάνθηκε τραγουδώντας ο Σταμάτης Λέκας, αποσπώντας τη συμφωνία και βέβαια το θερμό χειροκρότημα των χιλιάδων καρναβαλιστών στο μόλο της Αγίου Νικολάου. Σε ρυθμούς Λάτιν και Μπαντουγκάντα, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τη βραζιλιάνικη μουσική και τους ηχογραφημένους ήχους των κρουστών, χόρεψαν δυο ζευγάρια από τη σχολή χορού Keep Dancing της Μίνας Παναγιωτοπούλου. Τέλος, η μπάντα του Δήμου, με τον ιδιαίτερα παραδοσιακό τρόπο, άφησε τη δική της αποκριάτικη πινελιά με τον ήχο των πνευστών.